συνεργάτης του. Είναι αυτό που είναι το ζητούμενο σύνολο από τον ελληνικό λαό και την Ελληνία, να υπάρξουν προτάσεις για λύσεις και όχι για διαπιστώσεις και όχι για οριοποίηση πραγμάτων. Δίνουν πράγματι τέτοιες προτάσεις συγκεκριμένες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις εκάστοτε κρατούσες και από τα πολιτικά κόμματα, για να χρησιμοποιούν τις επιστημονικές έρευνες και τις επιστημονικές γνώσεις ανθρώπων ειδικών πάνω στο θέμα και να τις μετατρέπουν σε πολιτικές, ειδικά στην οικονομία και στην κοινωνία. Από αυτά που προτείνουν, είναι υλοποιήσιμα. Εγώ συμφωνώ στα περισσότερα. Στα περισσότερα συμφωνώ και αυτό είπα και στην προλόγηση του βιβλίου που έκανα. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά που έγινε, η οποία ήταν επίπονη. Γιατί προηγήθηκε σοβαρή από την κοινωνική έρευνα για να καταλήξουμε σε τεκμηριωμένες προτάσεις για λύσεις. Για να είμαστε βέβαιοι και εμείς, τα τρία μνημόνια έχουν δυσκολέψει πολύ την εφαρμογή μελακτικών προτάσεων που προτείνουν συγγραφείς. Αλλά όμως αυτό δεν θα πρέπει να είναι μόνο για την συνέχιση αυτής της μνημονιακής πολιτικής, είναι καταστροφική. Μας έχουν δεσμεύσει όπως ξέρετε από τα δημόσια και οι πέντε εξήγησαν. Μετά από το βιβλίο πνευμάτματα που έχουμε δεχτεί ως χώρα, είτε από τις 30 μονάδες μέχρι το 22 και 2 μονάδες μέχρι το 2060. Αυτά είναι περιοριστική όρη για την εφαρμογή εναλλακτική πρόταση, αλλά όμως μπορούν να εφαρμοστούν. Πώς, δηλαδή, τι προτείνουν οι συγγραφείς, σε τι συμφωνείτε σε αυτό που